ενέργεια πείνας. Ξεκίνησε 48χρονος στην πόλη της Καλαμάτας. Με αφορμή πρόστιμο που του επευλήθη για ανασφάλιστο όχημα. Από σήμερα ξεκινάω απεργία πείνας. Για τα αυτονόητα, για το δίκαιο υποτίθεται. 30-20 Απριλίου μπήκανε μέσα στο σύστημα και βρήκανε 400.000 αμάξια ανασφάλιστα. Μέσα σε αυτά ήταν και το δικό μου αμάξι και αυτόματα βάλανε πρόστιμο 250 ευρώ σε όποιο αμάξι βρήκαν ανασφάλιστο. Πήγα εγώ να ασφαλίσω το αμάξι μου και οι ασφαλιστικές δεν μπορούν να με ασφαλίσουν εάν δεν πληρώσω πρώτα το πρόστιμο. Αυτό είναι άδικο. Είναι εκβιασμός από το κράτος απέναντι στο φτωχό πολίτη. Τον εξαθλιώνει τελείως, τον αναγκάζει να κυκλοφορεί ανασφάλιστος και οι πληροφορίες και τα μηνύματα που έχω πάρει από, και από εδώ από την Καλαμάτα και από όλη την Ελλάδα είναι πολλά αμάξια και οι ιδιοκτήτες τους που θέλουν να το ασφαλίσουν και δεν μπορούν και κυκλοφορούν παράνομα ανασφάλιστα. Με τον κίνδυνο στο πρώτο τροχαίο να υπάρξει σοβαρό πρόβλημα για τον ιδιοκτήτη του αμαξιού. Ο αγώνας αυτός που κάνω εγώ είναι για αυτό το σκοπό, είναι να αλλάξει το πλαίσιο ώστε να μας αφήσει εμάς να πάμε να ασφαλίσουμε τα αμάξια μας και το πρόστιμο να πάμε να κάνουμε ρύθμιση, να το πληρώσουμε όποιος μπορεί κτλ. Με τον τρόπο αυτό ο 48χρονος θα επιχειρήσει να βρει το δίκιο του. Εγώ θα προσπαθήσω να βρω το δίκιο μου με αυτή τη μορφή αντίδραση που κάνω, με αυτή τη μορφή δράση, με κίνδυνο τη ζωή μου, μέχρι να δικαιωθώ.